Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω την πιο εύκολη τάραμο σαλάτα, όχι την κλασική, την παραδοσιακή με ψωμί ή με πατάτα. Με αυτά μόνο τα υλικά και με ένα μπίμπερ. Θα δείτε ότι μόνο σε ένα λεπτό είναι έτοιμη η τάραμο σαλάτα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Λοιπόν, ταραμάς, λεμόνι, λίγο νεράκι, και ηλιέλαιο. Ο ταραμάς που θα χρησιμοποιήσω είναι ο ταραμάς που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος. Εάν θέλετε εσείς τον λευκό, πολύ απλά δεν έχετε παρά να τον αγοράσετε. Λοιπόν, πάμε. Βάζουμε μία κουταλιά ταραμά. Μία κουταλιά ταραμάς είναι 50 γραμμάρια. Λοιπόν, ένα σφινάκι λεμόνι. Το λεμόνι εμένα ήταν ζουμερό, οπότε μου έβγαλε ένα σφινάκι. Εάν δείτε ότι δεν βγάζει τόσο χυμό το λεμόνι, βάλτε δύο. Στην άκρη και αυτό. Μισό ποτήρι νερό. Και 300 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και όπως κάνω πάντα με τη μαγιονέζα, θα βυθίσω μέσα. Βλέπετε, χτυπάω πρώτα τη βάση και μετά σιγά σιγά θα ανασηκώσω. Έτοιμο. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Έτοιμη η ταραμό σαλάτα μου. Εδώ. Σαν να κάναμε live. Θα ρίξω μέσα. Δεν είναι κλασική, δεν είναι παραδοσιακή, δεν είναι με το ψωμάκι ούτε με την πατάτα. Ένα μπίμερ και λίγο λάδι χρειάζεται και λεμονάκι εννοείται. Ο τρόπος που σκέφτηκα, είδατε που πριν μερικές μέρες σας έδειξα τη μαγιονέζα. Πάλι σε ένα λεπτό, πώς το κάνω εγώ με το μπίμερ. Λοιπόν, και με το αυγό. Και στην προκειμένη περίπτωση αυγό χρησιμοποιούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Μετάξι. Φανταστική. Λοιπόν, έτοιμη για το σαρακοστιανό τραπέζι. Ελπίζω να σας πρόλαβα και να μην αγοράσατε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ, εύχομαι να περάσετε όμορφα, καλή σαρακοστή και με τις λαγάνες που φτιάξαμε μια χαρά θα είναι το σαρακοστιανό τραπέζι και του χρόνου με υγεία. Γεια σας!